Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα δοκιμάζουμε κάτι καινούριο, ελαίο COVID. Μπαίνκαμε πια στην ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν κάτι για το οποίο κανένας μας δεν το περίμενε, αυτή την πανδημία. Αλλά ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς και μας κάνει και πιο οργανωμένους. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα webinar. Και μια και μιλάμε για μια επιστροφή στην καθημερινότητα και στην κανονικότητα, ο στόχος πια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι να δώσουμε το στίγμα της επόμενης ημέρας και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει μαζί μας δύο έγκριτους φοροτεχνικούς, τον κύριο Πανοζάχο Δημήτριο και τον κύριο Παπαδόπουλο Γεώργιο, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν το θέμα της ενημέρωσης σε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί και από την κυβέρνηση και μας έρχονται και από το εξωτερικό και, εν πάση περιπτώσει, τι προετοιμάζεται για το μέλλον, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον Γενικό Γραμματέα, στον κύριο Βάιο Κοντόπουλο, ο οποίος θα σας συστήσει τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, και θα είμαι εδώ για να μαζέψω τις ερωτήσεις σας και για να τις περάσω στο έγκριτο πάνελ. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον Κοντόπουλο Βάιο, που είναι ο συντονιστής για την σημερινή μας ημερίδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους για την θετική τους συμμετοχή σήμερα και φυσικά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ζωντανά το webinar, το οποίο είναι μια καινούρια πράξη που κάνει σαν ο σύλλογός μας για πρώτη φορά. Το δοκιμάζουμε, θα το παρακολουθήσουμε, πιστεύουμε να φανούμε χρήσιμοι και πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι πρωτοποριακό αυτή τη στιγμή πανελλαδικά σαν οδοντιατρικός κλάδος και από τους λίγους επιστημονικούς. Θα ήθελα τώρα να μην σας καθυστερώ, να παρουσιάσω τους σημερινούς ομιλητές που θα μας δώσουν τις χρήσιμες συμβουλές τους και πληροφορίες. Από αριστερά είναι ο κύριος Δημήτρης Πανοζάχος, ο οποίος είναι φοροτεχνικός. Έχει σπουδάσει στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεκτική. Είναι συνιδρυτής από το 1989 μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικονομικών, λογιστικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών της χώρας, του ορθολογισμού ΑΕ. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής και μέλος του Ειδικού Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Πλητηρίου Ελλάδος και πολλών επιστημονικών επιτροπών, καθώς και μέλος Εθνικών Επιτροπών Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα μας. Ευχαριστούμε, κύριε Πανοζάκο. Εγώ για την πρόσκληση. Και δίπλα μου είναι ο φοροτεχνικός, ο μόνιμος συνεργάτης του συλλόγου μας, ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Δομή. Και εκτός από τη χρήσιμη συμμετοχή του στο σημερινό webinar, όπου θα μπορούν να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες που έχουμε όλοι ως συνάδελφοι, σε δεύτερο χρόνο, μιας και είναι μόνιμος συνεργάτης του συλλόγου μας, θα μπορεί να μας ενημερώνει και να μας απαντάει σε ό,τι απορίες και ερωτήσεις έχουν καταγραφεί από το σημερινό webinar. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Δίνω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο για την εισαγωγή. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είμαστε σε ένα φορέα που έχει σχέση με την υγεία. Μερικές φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου και λέμε τους ανθρώπους της υγείας να τους έχουμε φίλους, να μην τους έχουμε ανάγκη. Έτσι. Είναι θεωρώ σημαντικό το ότι ανοίξατε τη διαδικασία της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Μας καλέσετε σήμερα για να παρουσιάσουμε την δυνατότητα, εμένα και τον συνάδελφο τον Γιώργο, για να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες που έχουν τα μέλη σας, αλλά και οι υπόλοιποι οδοντίατροι σε άλλα μέρη της πόλης της Ελλάδος για τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του COVID, ας το πούμε έτσι, των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται με αφορμή την κρίση την οικονομική η οποία έχει επέλθει από τον COVID και οτιδήποτε άλλο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε αυτό λέγεται φορολογικές δυνατότητες ή να εκμεταλλευτούν φορολογικά μέτρα που δίνει η κυβέρνηση. Έχω μια μικρή παρουσίαση, αν μου επιτρέπετε. Η παρουσίαση έχει στοιχείο. Μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, έχει στοιχείο τα εργαλεία τα οποία έχουν υπάρξει με αυτό. Αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι η κρίση οικονομική η οποία έχει επέλθει από τον COVID δεν έχει ελληνικά χαρακτηριστικά, έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά και κυρίως γνωρίζουμε όλοι τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Από ό,τι φαίνεται, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα
οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει ήταν να επιδιωχθούν πολιτικές τέτοιες οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και να κρατηθεί ζωντανή επιχειρηματικότητα. Οι θέσεις εργασίας, αν κανείς θελήσει να τις εξειδικεύσει στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι έχουν δύο υποκατηγορίες. Μία κατηγορία που είναι συνήθις και ευρωπαϊκή είναι οι απασχολούμενοι με μισθωτή εργασία. Και η δεύτερη κατηγορία που κυρίως έχει, ας το πω, ή αν το θέλετε, έχουμε μια ελληνική πατέντα, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι. Ναι, και στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολλοί. Λέω είμαστε, μου επιτρέπετε για το πρώτο πληθυντικό, γιατί και εμείς και εγώ και ο Γιώργος, όλοι εμείς είμαστε αυτοαπασχολούμαστε. Είμαστε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους, όπως είναι και η πλειονότητα των οδοντοθεάτρων, και αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο κομμάτι που λέγεται θέσεις εργασίας. Και βέβαια υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα επιλέχθηκε ορθά να ακολουθεί η ίδια πολιτική που επιλέχθηκε στην Ευρώπη ως γενική κατεύθυνση. Τώρα τα μέτρα από χώρα σε χώρα εξειδικεύτηκαν και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε μίας. Έχω ξεκινήσει λοιπόν να σημειώνω ότι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι κυρίως στο πλαίσιο αυτό που ονομάζουμε πλαίσιο ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ο κανονισμός, ο βασικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας κανονισμός που αφορά, είναι ένας κανονισμός του 2003 που βασικό του χαρακτηριστικό έχει να ενισχύει το επιχειρήν. Αυτός ο κανονισμός έχει την περιβόητο το κανόνα de minimis. Θα αναφέρω τώρα γιατί θα τα βρούμε πιο κάτω στα καθημερινά μας μπροστά που βρίσκουμε τεπίχ και επιστρεπτή προκαταβολή και τα υπόλοιπα. Και κυρίως το κριτήριό του είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει σε καμιά χώρα της να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση πάνω από 200.000 ευρώ μέσα στη διάρκεια 3 ετών. Το επόμενο πλαίσιο το οποίο υπάρχει και είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή τον COVID, το ονομάζουμε πλαίσιο στήριξης COVID-19, το οποίο έχει τρία μέτρα, εκ των οποίων τα δύο μας ενδιαφέρουν και αυτά αναφέρω. Το ένα είναι η άμεση χρηματοδότηση, δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε άμεσα την επιχειρηματικότητα με οποιοδήποτε τρόπο, είναι η γνωστή ιστορία κυρίως των δανείων με 800.000 ευρώ. Και το δεύτερο ήταν η επιδότηση μισθών, είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και για τα περισσότερα 600 των ελευθέρων επαγγελματιών. Από εδώ, μέσα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, του 3-2 προήλθε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι οποιασδήποτε ενισχύσεις οικονομικές από το κράτος, είτε σε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε εργαζόμενους, πάντα είναι σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα ανώτερα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό για να έχουμε ένα μπούσουλα, αν μου επιτρέπετε, στη συνέχεια και στην παρουσίαση. Αν είμαι γλίγορος να μου το πείτε, αν είμαι. Το λοιπόν. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι υπολογίζουμε το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει κανείς. Και εδώ υπάρχει μια ευαίσθητη λεπτομέρεια. Παρότι κινείστε σε έναν χώρο που η πλειονότητα των συναδέλφων σας είναι αυτοαπασχολούμενοι, πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους ότι αν κάποιος από αυτούς συμμετέχει σε εταιρεία, σε άλλη, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εταιρεία οδοντιάτρων, θα μπορούσε να είναι εταιρεία εμπορίας, αναλωσίμων, αναλωσίμων υλικών υγείας, πάνω κάτι. Τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε όλους αυτούς τους παραμέτρους συνυπολογίζονται τυχόν χρήματα που έχει εισπράξει μια τέτοια εταιρεία στην οποία συμμετέχει ένας οδοντίατρος, και το λέω αυτό γιατί έτσι προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι οι ζημίες οι οποίες πολλές φορές διαμορφώνουν. Θα μου επιτρέψετε να βάλω λίγο και τα γυαλιά μου για να το δω καλύτερα. Λοιπόν, το έχω σημειωμένο. Οι ζημίες οι οποίες δημιουργούνται στις επιχειρήσεις, δηλαδή μια άλλη παράμετρος εκτός από τη συμμετοχή μας σε εταιρεία, είναι αν στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχουμε έχουν πολλές ζημίες. Γιατί αν οι ζημίες μιας εταιρείας ξεπερνά το 50% είναι ένας περιορισμός, τον οποίο θα δούμε παρακάτω ότι μας περιορίζει τις δυνατότητες να εκμεταλλευτούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα μέχρι τώρα λέμε ότι υπάρχουν δύο πλαίσια. Το γνωστό πλαίσιο, το κλασικό που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα ΕΣΠΑ, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τώρα διανύουμε την περίοδο 2014-2020, και δεύτερο το έκτακτο πλαίσιο που έγινε με αφορμή τον COVID. Για αυτά τα δύο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια παράμετρος, αν συμμετέχουμε σε άλλες επιχειρήσεις είναι μια παράμετρο, και δεύτερη παράμετρος ότι αν συμμετέχουμε σε άλλη επιχείρηση είναι κριτήριο αν αυτή έχει ζημίες ή όχι και πόσες. Πάμε λιγάκι να παρουσιάσουμε λοιπόν τα εργαλεία αυτά.
Ξεκίνησα από την. Υπάρχει η επιστρεπτέα προκαταβολή και το περιβόητο ΤΕΠΗΚ 2. Προσπάθησα να το κάνω πολύ απλό την παρουσίαση, να αποφύγω τις βαρύγδουπες επιστημονικές εκφράσεις, γιατί νομίζω ότι η ουσία είναι να καταλάβουμε και όχι να βλέψουμε σε ορισμούς. Σε ευχαριστούμε για αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει να διευκρινίσουμε. Πρώτον, ότι συζητάμε για δάνεια. Έτσι. Δεν είναι λεφτά που χαρίζονται, παρότι στην επιστρεπτέα προκαταβολή έχουμε ένα μικρό ποσό που μπορεί να χαριστεί, αλλά στην πραγματικότητα συζητάμε για δανεικά λεφτά. Δύο, άρα αφού είναι δανεικά πρέπει να επιστραφούν. Και τρίτον, ότι υπάρχουν ειδικοί όροι στο επιτόκιο, γιατί πάντα υπάρχει ένα επιτόκιο, ανάλογα με την κάθε μία περίπτωση. Λοιπόν, τι χρειάζεται να προσέξουμε. Ότι στην επιστρεπτεία, και από εδώ αρχίζουμε η ουσία του θέματος, στην επιστρεπτεία, δεν ξέρω αν εμφανίζονται τα λευκά γράμματα, θα μπορούσατε να μου το πείτε. Αν έχω, okay. Λοιπόν, στην επιστρεπτεία προκαταβολή πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους. Mm. Αυτό καταλαβαίνω ότι αγγίζει μια μεγάλη ομάδα. Την μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Δεύτερον, ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν οι ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ και ΙΚΕ σε αυτήν τη διαδικασία. Χωρίς να απασχολούν άτομα. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μια περίπτωση που είναι πολύ συνήθις κάποιον αυτοαπασχολούμενο χωρίς να έχει μία γραμματέα, τότε δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της επιστρεπτείας προκαταβολής. Μπορεί όμως να μπει στην υπόθεση του ΤΕΠΗΧ που θα τα παρουσιάσουμε πιο κάτω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ιστορία του ΤΕΠΗΧ, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, που νομίζω ότι μπορούν να μπουν. Τι μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε στο ΤΕΠΗΧ. Συγγνώμη λίγο, ναι, κύριε Πανοζάχο, το ΤΕΠΗΧ, τι σημαίνει τα αρχικά του, δηλαδή, πώς βγαίνει, να ξέρουμε, να έχουμε μια εικόνα. Ταμείο επιχειρηματικότητας. Ταμείο επιχειρηματικότητας. Τα σημαίνει ταμείο επιχειρηματικότητας. Επειδή αυτό συμπεριλαμβάνει τους οδοτηριάτους, γι' αυτό και επέλεξα να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό. Λοιπόν, μιλάμε για λεφτά που είναι δανεικά. Ο κανονισμός προβλέπει μέχρι που μπορεί να φτάσει το ύψος του δανεισμού. Είναι ως 50% του κύκλου εργασιών, στην πραγματικότητα έως το 50% του τζίρου που κάποιος έκανε πέρυσι. Και αν είναι νέα επιχείρηση, ως το 80% των αγορών που έχει φέτος. Υπάρχει ένα ανώτερο όριο που είναι 500.000, αλλά νομίζω ότι για τους οδοντιάτρους είναι αρκετά σημαντικό. Λοιπόν, τι έχει. Έχει εξόφληση από 24 έως 60 μήνες, άρα από 2 έως 5 χρόνια. Περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Το επιτόκιο, γιατί αυτή είναι η ιστορία, το επιτόκιο των 2 πρώτων ετών επιδοτείται 100%. Mm. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι όποιος πάρει δάνειο, τα 2 πρώτα χρόνια είναι γι' αυτόν άτοκο, με την έννοια ότι το κράτος επιβαρύνεται τους στόχους. Αυτή είναι η επιδότηση. Αν το κάνω πιο απλό, όποιος θα πάρει τα λεφτά, τα χρησιμοποιεί τα 2 χρόνια, μπορεί και να τα επιστρέψει μετά. Χωρίς στόχο καθόλου. Κάντε το λίγο αυτό πιο διευκρινιστικό. Ότι άμα πάρετε σήμερα 100.000 ευρώ, τα χρησιμοποιείτε για την επόμενη διετία και αν τα επιστρέψετε πριν περάσει ο 24ος μήνας, θα τα επιστρέψετε χωρίς στόχο. Χωρίς στόχο, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντική η διευκρίνηση. Η προκήρυξη προβλέπει ότι το επιτόκιο μπορεί να είναι έως 8%. Λέω έως, γιατί θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια ότι όλα αυτά τα καθορίζει η ίδια η τράπεζα. Τι πρέπει λοιπόν τώρα να σημειώσουμε? Ότι ο κωδικός δραστηριότητας των οδοντιάτρων συμπεριλαμβανόταν σε αυτούς που θα μπορούσαν, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το ΤΕΠΗΧ. Μέχρι πότε? Θα εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω, επιταχύνουμε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, προς Θεού. Λοιπόν, πώς γίνεται η αίτηση? Η αίτηση γίνεται με έναν εύκολο τρόπο. Εισέρχεται κανείς σε μια ιστοσελίδα, λέγεται επενδύσεις.gr, την έχω γράψει, και υποβάλλει κανείς την αίτηση. Έχω στην επόμενη διαφάνεια την ίδια την αίτηση που είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι. Απαιτείται ένας ειδικός κωδικός, δεν είναι ο κωδικός του τάξης. Αν δεν έχεις επιτόπου, τον ανοίγεις και τον παίρνεις τον κωδικό. Να σας ρωτήσω λίγο εγώ, ναι, κάτι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι αυτό εξαρτάται από την τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορεί να λειτουργήσουν και ανταγωνιστικά μεταξύ τους ως προς το επιτόκιο, ή θα είναι. Λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς το επιτόκιο. Άρα θα μπορούσαν. Και λειτουργούν ανταγωνιστικά και στην προσέλκυση πελατών. Μπορούμε να τους ζητήσουμε και πιο μετά να εξηγήσω και γιατί. Επειδή οι τράπεζες νιώθουν ασφαλείς τουλάχιστον για την πρώτη διετία,
αν δουν απέναντί τους έναν επιτηδευματία αξιόπιστο στις συναλλαγές τους, τότε κάνουν μεγάλες προσπάθειες να τον προσελκύσουν, γιατί έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων την ίσπραξη των τόκων. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει και την επιμήκυση της παράτασης, την επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής στη συνέχεια. Μάλιστα. Τι θέλω λοιπόν να σημειώσουμε, ότι η επιχορήγηση, αυτός που κάνει την αίτηση και εισπράττει, αυτό πρέπει να έχει υπόψη του, είναι ότι πρέπει να εξοφλά εμπρόθεσμα το δάνειο. Έχω γράψει μια κουβέντα, την αναλύω γιατί είναι πολύ πρακτική αλλά εφαρμόσιμη. Ότι κρίσιμο διάστημα είναι από τον 6ο έως τον 24ο μήνα. Τι εννοώ? Ότι αν πάω στην τράπεζα και πάρω το δάνειο και μου πει η τράπεζα 6 μήνες περίοδο χάριτος, δεν μπορεί να μου το πει. Ναι. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσω να το επιστρέφω μετά τον 6ο μήνα. Και το κεφάλαιο. Μόνο το κεφάλαιο. Μόνο το κεφάλαιο. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Μόνο το κεφάλαιο. Όχι τους στόχους. Λοιπόν, τι σημαίνει από τον 6ο μέχρι τον 24ο μήνα, πρέπει απλώς να είμαι συνεχής στις δόσεις. Αν μου δώσει ένα έτος περίοδο χάριτος, τότε κρίσιμο διάστημα είναι από τον 12ο μέχρι τον 14ο μήνα. Δηλαδή να μην εμφανιστούμε ασυνεπείς στην επιστροφή του κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τους στόχους, το κεφάλαιο, που κατά τη γνώμη μου είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος, πάρα πολύ σημαντική, ένα σημαντικό εργαλείο αυτή την περίοδο. Ποια είναι η δέσμευση? Υπάρχει μια δέσμευση. Αν κάποιος απασχολούσε προσωπικό, αυτό το προσωπικό να το έχει κρατήσει για 2 χρόνια. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι διέτεροι φαντάζομαι ότι δεν απασχολούν προσωπικό, εκτός από αυτούς που έχουν πιθανόν μια γραμματέα. Οπότε, κατά συνέπεια, δεν περιορίζονται από τη δέσμευση του προσωπικού και στην ουσία έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση την οποία θα κάνουν οι ίδιοι με την τράπεζα. Έτσι. Τώρα. Αυτοί που βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στο ίντερνετ, αλλά είναι η αίτηση. Να πω μόνο ότι η αίτηση τι απαιτεί? Απλές πληροφορίες. Ποια τράπεζα θέλω, ποιο είναι το είδος του δανείου, πώς συνήθως βάζουμε κεφάλαιο κίνησης, ποιο ποσό ζητάμε, ποια είναι η επωνυμία της εταιρείας, ποιο είναι το είδος της επιχείρησης, συμπληρώνουμε το αφημί μας, το κινητό μας τηλέφωνο, το email και τη διεύθυνση. Είναι τόσο απλή, έτσι είναι πάρα πολύ απλή. Και δεν καθυστερεί. Και δεν καθυστερεί. Επί τόπου, όπως είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος, γίνεται εύκολα αποδεκτή. Και στη συνέχεια ξεκινούμε την διαδικασία να διαπραγματευτούμε με την τράπεζα. Έτσι. Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, επειδή όπως είδαμε προηγουμένως, την ώρα που κάνουμε την αίτηση δηλώνουμε τράπεζα, στην πραγματικότητα πρέπει να έχουμε αποφασίσει να έχουμε συζητήσει με την τράπεζα. Μες. Γιατί δηλώνουμε την τράπεζα και το ποσό το οποίο ετούμαστε. Να πω κάτι στο συνεχό, ότι μπορούμε να κάνουμε αίτηση σε διάφορες τράπεζες. Πολύ σωστά. Κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά δεν το απαγορεύει το πρόγραμμα. Μπορούμε να αιτηθούμε το ίδιο ποσό σε διάφορες τράπεζες, αρκεί να μην ξεπερνάμε τα προβλεπόμενα όρια. Πολύ σωστή. Είναι σωστή η παρατήρηση του συνάδελφου του Γιώργου, του κ. Παπαδόπουλου, ότι μπορούμε να υποβάλουμε αιτήσεις, αν δηλαδή λέω κάποιος έχει 100.000 κύκλο εργασιών, θα μπορούσε να κάνει σε 2 τράπεζες από 20 και από 25.000. Αφού δικαιούται έως 50, θα μπορούσε να κάνει στη μια τράπεζα με 25 και στην άλλη τράπεζα με άλλα 25. Δεν το απαγορεύει κανείς, αρκεί να μην ξεπεράσει το ανώτατο όριο που δικαιούται σε αυτή τη διαδικασία. Το έχω σημειώσει πιο κάτω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Και τι πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη, ότι κάθε μια τράπεζα στη συνέχεια έχει δικαίωμα να ζητήσει ό,τι έγραφα η ίδια κρίνει. Να ξέρουμε στην πράξη ότι ήδη έχει αποδειχθεί ότι δεν ζητάνε τα ίδια έγγραφα η τράπεζα. Και όπως επίσης ένα από τα κριτήρια είναι το αν είμαστε ήδη πελάτες στην τράπεζα ή όχι. Γιατί αν είμαστε ήδη πελάτες στην τράπεζα, μας έχει αξιολογήσει πιστοληπτικά, έχει τα έγγραφά μας, έχει τα αντίγραφα των φορολογικών μας δηλώσεων. Ως συνήθως είναι κάτι που είναι πιο εύκολο, έτσι, να απευθυνθούμε στην τράπεζα αυτή. Τώρα, πάμε. Πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποσό αυτό? Το ποσό αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις λειτουργικές δαπάνες επιχείρησής μας, από το να πληρώσουμε ρεύμα, προσωπικό και ό,τι άλλο κρίνουμε, να πληρώσουμε το ΦΠΑ, αν αυτό χρειαστεί, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να τεκμηριώσουμε τι το κάναμε στην πραγματικότητα το δάνειο. Μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πολύ σημαντικό. Ο πρώτος κύκλος, για να πάμε τώρα στις αιτήσεις, είχε κλείσει στις 6 Μαΐου. Σήμερα που συζητάμε, διανύουμε τον δεύτερο κύκλο. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι ότι διανύουμε το δεύτερο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος ήταν 1,3 δις. Τώρα διανύουμε ήδη τον δεύτερο κύκλο. Τις 28, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
Συγγνώμη λιγάκι, ναι, ναι. Λοιπόν, διανύουμε τον δεύτερο κύκλο γιατί μας πρόλαβε τώρα. Έχει ανοίξει στις 20 Μαΐου. Πάμε μέχρι τις 28. Όποιος θέλει, η πλατφόρμα είναι έτοιμη να υποβάλει αίτημα. Το ποσό έχει ενισχυθεί. Από 1,3 δις έχει φτάσει στα 2 δις ήδη και εκτιμάται ότι θα φτάσει και λίγο παραπάνω. Άρα όποιος θέλει μπορεί να αιτηθεί, να πάρει ένα ποσό για 2 έτη άτοκα και να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Μία διευκρίνηση κύριε Παναζόχου. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει, που υποχρεούται μάλλον να κάνει ο συνάδελφος, είναι η αίτηση στο site επενδύσεις.gr. Από εκεί ξεκινάμε. Η πρώτη μας πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η άλλη υπόθεση που έχουμε ήταν η επιστρεπτιά προκαταβολή. Εδώ έχω σημειώσει κάτι για να το διευκρινίσω, γιατί δυστυχώς έπαιξαν πολλά. Να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου. Ήταν μια έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε ως επιστρεπτιά προκαταβολή, αλλά δεν συνδέεται με προκαταβολή φόρου. Συνδέεται με ένα δάνειο που παίρνει κανείς μέσω του περιβόητου τάξης. Λέω έτσι, γιατί στην πραγματικότητα έχει φτιαχτεί ένα υποσύστημα, η πλατφόρμα My Business Support, που είναι στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και εκεί υποβάλλεται η αίτηση. Δεν συνδέεται ούτε πόση προκαταβολή έχω δώσει, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος το καθορίζει. Έτσι. Λοιπόν, η επιστρεπτιά προκαταβολή, ο πρώτος κύκλος έχει κλείσει. Ο δεύτερος κύκλος θα ανοίξει τον Ιούνιο. Και τι δικαιούμαστε να πάρουμε? Υπάρχει ένας αλγόριθμος και ένα κριτήριο. Ο αλγόριθμος λοιπόν είχε να κάνει με την μείωση του κύκλου εργασιών που είχαμε για την αίτηση που ήδη είχαμε υποβάλει τους προηγούμενους μήνες, Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο. Τώρα στην επόμενη προκήρυξη θα πάμε για Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Δηλαδή αν είχαμε μείωση του κύκλου εργασιών, του τζίρου μας δηλαδή, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο για το αν θα γίνουμε αποδεκτοί. Πηδάω λίγο τη σειρά που τα έχω παρουσιάσει, αλλά να σημειώσω ότι στον πρώτο κύκλο, σε αυτόν που έκλεισε, κριτήριο είχαμε ότι έπρεπε να είχες μείωση τζίρου 6,7%. Αν δεν είχες μείωση τζίρου 6,7%, το λιγότερο, ναι, το λιγότερο. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, επίσης η πρώτη διαδικασία, όπως είπαμε, 19 Ιουνίου έκλεισε και θα ξανανοίξει τον Ιούνιο. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό θα φτάσει στα 2 δις. Ποια είναι η δυσκολία εδώ? Ότι δεν είναι επιλέξιμες, δεν δικαιούνται οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς να απασχολούν προσωπικό. Άρα μόνο ένας οδοντίατρος, ο οποίος έχει προσλάβει κάποιον άνθρωπο, θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση στην επιστρεπτεία προκαταβολή. Να σας ρωτήσω κάτι. Να κάνετε και ένα διάλειμμα. Να ξεκουραστείτε. Δεν υπήρχε συμμετοχή των ατομικών επιχειρήσεων που δεν είχαν προσωπικό στο πρώτο κύμα των αιτήσεων, στις πρώτες αιτήσεις, δηλαδή στον πρώτο... Στην επιστρεπτιά προκαταβολή, ναι. Στον πρώτο κύμα. Υπάρχει περίπτωση να μπούμε στο δεύτερο ή μπορούμε να πιέσουμε για να μπούμε ή με ποιους τρόπους να φτάσουμε τουλάχιστον για να μπούμε και εμείς. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εμείς είμαστε ομοιοπαθείς. Ναι, ναι, γιατί αυτή η διαδικασία δεν αφορά μόνο τους οδοντιάτρους, αφορά όλους αυτούς που ήθιστε να ονομάζουμε ελεύθερους επαγγελματίες. Είτε είναι οδοντίατροι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι λογιστές, είτε είναι δικηγόροι. Όλα αυτά τα επαγγέλματα που κυρίως ασκούνται σε προσωπικό χαρακτήρα, ατομικό χαρακτήρα, ήταν έξω. Η αίσθηση που έχω αποκομίσει εγώ και από την επαφή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ότι όσο μεγαλύτερη πίεση ασκηθεί, τόσο πιο αποδεκτό θα γίνει στον δεύτερο κύκλο να μπορούν να ενταχθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις, αυτό που στην Ελλάδα χαρακτηρίζουμε ελεύθερη επαγγελματία. Οι πληροφορίες μας είναι ότι δεν θα μπουν οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Δεν έχουμε τέτοια πληροφορία ότι δεν θα μπουν. Αυτό που έχουμε στην πληροφορία είναι ότι το Υπουργείο αξιολογεί ακόμα ποια είναι η πορεία. Να σημειώσουμε. Αυτό που ακούω είναι ότι μήνυμα ελήφθη, βρήκαμε έναν στόχο που πρέπει να χτυπήσουμε. Να σημειώσουμε ότι σήμερα που ομιλούμε δεν έχει ολοκληρωθεί η εκταμείευση όλες τις επιστρεπτές προκαταβολής του προηγούμενου κύκλου. Υπάρχουν ακόμα μερικές επιχειρήσεις που σήμερα, χθες, αύριο εισπράττουν την επιστρεπτέα προκαταβολή. Η αίσθηση που έχω αποκομίσει είναι ότι το Υπουργείο χαράζει μια στρατηγική.
Αν δεν λάβουμε υπόψη μας και όλη την πολιτική και στρατηγική που ακολούθηκε και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την κρίση του COVID, τότε κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μεταβολή της θέσης του Υπουργείου από μία μέρα στην άλλη. Έχει συμβεί σε πολλά θέματα, με την ιστορία της απασχόλησης, να θυμίσω την ιστορία με τα βάουτσερ που ήμασταν όλοι αυτό. Η αίσθηση η οποία αποκομίζουμε είναι ότι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κανονισμός που να τα απαγορεύει. Άρα κατά συνέπεια, η γραμμή είναι πίεση. Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξεταστεί. Λοιπόν, κατά την υποβολή λοιπόν της αίτησης για την επιστρεπτέα προκαταβολή, κάποιος πρέπει να διαλέξει αυτό που είπαμε στην αρχή, γι' αυτό το έχω ρωτήσει. Σε ποιο από τα δύο πλαίσια θέλει να πάει. Θέλει να πάει στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βασικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει de minimis 200.000 ή θέλει να πάει με το πλαίσιο του COVID. Τώρα θα μου πείτε τι κριτήριο παίζει αυτό. Να σας πω τι παίζει. Ότι αν συμμετέχετε σε μια επιχείρηση, ένα στοδοδιατός, πείτε ότι συμμετέχει σε μια επιχείρηση. Σε μια οικογενειακή επιχείρηση που πιθανόν να κληρονόμησε και μετοχές από τον πατέρα. Αν αυτή η επιχείρηση είναι χαρακτηρισμένη οικονομικά προβληματική, δηλαδή έχει αυξημένες ζημίες, τότε de facto δεν μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία του προσωρινού πλαισίου στήριξης για το COVID-19. Εξ ανάγκης, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τον αναγκάζουν να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε de minimis. Αν με ρωτήσει τη συμβουλή είναι, όποιος δεν συμμετέχει σε προβληματική επιχείρηση, ας επιλέξει το πλαίσιο του COVID, γιατί έχει μεγαλύτερο όριο. Όποιος συμμετέχει σε προβληματική επιχείρηση, εξ ανάγκης πάει στο πλαίσιο του de minimis. Σου ζητάει την ώρα της υποβολής της αίτησης το σύστημα να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Τι έχει στη συνέχεια? Στη συνέχεια έχουμε ότι υπάρχει ένα ανώτερο όριο, το οποίο ανώτερο όριο είναι 350.000 αν κάποιος υποβάλει αίτηση στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης του COVID, ενώ είναι 200.000 αν πάει κανείς στο σταθερό πλαίσιο de minimis. Ας κρατήσουμε όμως, όποιος συμμετέχει σε οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει αν αυτή, ας το ρωτήσει το συνάδελφο λογιστή, αν χαρακτηρίζεται προβληματική ή όχι. Αν δεν χαρακτηρίζεται προβληματική, τότε είναι καλά να πάει κανείς στο COVID, στο πλαίσιο COVID. Αλλιώς πάει κανείς στο de minimis. Τώρα, από κάτω έχω σημειώσει τα ποσά που δόθηκαν, όπως ίσχυσαν στον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου οπότε θα δούμε κριτήριο ήταν οι απασχολούμενοι. Δηλαδή, αν είχαμε έναν εργαζόμενο, αν δεν απασχολούσε κανείς εργαζόμενο, ήταν ιστορία ή ομόρυθμες, ετερόρυθμες και αυτά, ήταν 2.000. Αν κάποιος απασχολεί από 1 έως 5 εργαζόμενους πάει 4.000, από 6 έως 20 8.000, από 21 έως 50 ήταν 15.000 και πάνω από 50 30.000. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Yeah. Επειδή μιλάμε για ποσά, για ευρώ, ο τρόπος επιστροφής πώς γίνεται στην επιστρεπτέα προκαταβολή? Το είπαμε, αν δεν το είπαμε, νομίζω το είπαμε. Αν δεν το είπαμε. Okay, το έχω πιο κάτω να το πούμε λιγάκι. Εντάξει, μην τα προλάβουμε. Ναι. Είμαστε ακόμα στην εικασία του υπολογισμού. Ναι. Έχουμε γράψει λοιπόν τον αλγόριθμο, τον περιβόητο αλγόριθμο. Υπάρχει ένας αλγόριθμος λοιπόν, ο οποίος ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του. Στον πρώτο κύκλο έλαβε Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο τον κύκλο εργασιών. Συνέκρινε αυτόν τον κύκλο εργασιών με τον κύκλο εργασιών 17, 18, 19. Ανάλογα και τους εργαζόμενους που είχε και από το συνδυασμό όλων αυτών έβγαζε το ανώτατο όριο που μπορούσε κανείς να εισπράξει. Από ό,τι φαίνεται στο δεύτερο κύκλο στην επιστρεπτέα προκαταβολή θα έχουμε τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αντίστοιχη διαδικασία, σύγκριση με 17, 18, 19, αν κανείς έχει προσωπικό, πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν δεκτές τις ατομικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα πώς επιστρέφεται. Λοιπόν, περίοδο χάριτος, γιατί είμαστε εδώ, το επιτόκιο είναι 1%, πολύ μικρό επιτόκιο. Περίοδο χάριτος έως 31/12 του 2021 μπορεί να φτάσει. Η επιστροφή, το δάνειο, πρέπει να επιστραφεί έως τον Απρίλιο του 2025, σε 40 μηνιαίες δόσεις μετά το πέρας της περίοδου χάριτος. Σε 40 μηνιαίες δόσεις μετά τον Δεκέμβριο του 2021. Άμα τις κάνετε πράξη, θα φτάσετε στον Απρίλιο του 25. Λοιπόν. Σταθερό όμως επιτόκιο 1% σε όλες. Ναι. Έως ένα, γιατί παίζει, είμαστε και λίγο παρακάτω. Έως και ένα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν επίσης ότι έχει εδώ μια υποχρέωση όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία
να διατηρήσει το προσωπικό του μέχρι τον Οκτώβριο του 20. Τώρα συζητάμε για αυτά όπως υπήρξαν στην προηγούμενη προκήρυξη. Έτσι, ο έλεγχος αυτός γίνεται από το Εργάνη. Και τι έχουμε, έχουμε και μια περίπτωση που κάποιος μπορεί κάποια λεφτά να τα γλιτώσει, να μην τα επιστρέψει. Λέει λοιπόν η προκήρυξη ότι όποιος έχει μείωση κύκλου εργασιών μπορεί να γλιτώσει το 30%, να επιστρέψει μόνο το 70%. Βέβαια η μείωση του κύκλου εργασιών πρέπει να φτάσει στο 30%. Και αν κάποιος έχει μείωση και έχει και εργαζόμενους άνω από 20, τώρα είναι δύσκολο σε οδοντιάτρους, και διατηρήσει το προσωπικό, τότε θα μπορούσε να διαγράψει το 40%. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αυτό που θα έβρισκα λογικό για τους οδοντιάτρους είναι ότι αν μας εντάξουν, λέω, μου επιτρέπετε ξανά το πρώτο πληθυντικό, μας εντάξουν στον επόμενο κύκλο της επιστρεπτές προκαταβολής, θα μπορούσε κανείς να εξετάσει το σενάριο να βγει κερδισμένος να διαγράψει το 30% αν έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών το επόμενο έτος. Λοιπόν, η αίτηση, όπως είπα, υποβάλλεται στο My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής. Όταν μπαίνει κανείς μέσα, υπάρχει ήδη, ο αλγόριθμος έχει υπολογίσει ήδη το ανώτερο και το κατώτερο ποσό. Επιλέγει κανείς με ποιο από τα δύο πλαίσια θέλει να πάει. Απαντάει σε μία σειρά από απλά ερωτήματα, τα έχουμε μετά σε δύο διαφάνειες. Και κλείνει η αίτηση, δεν είναι δύσκολη. Ποια είναι τα ερωτήματα? Τα ερωτήματα που ρωτάει είναι ότι αν έχεις επιλέξει το σταθερό κανονισμό de minimis, τότε σε ρωτάει αν η επιχείρηση συμμετέχει σε άλλες, αν συνιστά ενιαία επιχείρηση είναι το ερώτημα, είναι αυτό που πούμε αν συμμετέχει. Αν συμμετέχει η επιχείρηση, ρωτάει να λάβεις, να πληροφορήσεις το σύστημα τι άλλες επιδοτήσεις έχεις πράξει, είτε ο ίδιος ο οδοντίατρος, είτε η εταιρεία στην οποία συμμετέχει. Μετά υπάρχει ένα θέμα που αφορά μια ειδική κατηγορία, αν η επιχείρηση συμμετέχει σε αγροτικά προϊόντα ή όχι, όπου ζητάει ένα λογιστικό διαχωρισμό των εσόδων, γιατί είναι μια ειδική κατηγορία τα αγροτικά προϊόντα και οι μεταφορές, να ξέρουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ρωτάει αν η επιχείρηση της έχει επιβληθεί πρόστιμο για εργατικό δίκαιο με βάση το νόμο 4488 του 2017, γιατί αν σε κάποιον έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, αποκλείεται από την επιδότηση. Στη συνέχεια μας ρωτάνε αν είναι μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, εννοώντας υπάρχει ένας κανονισμός. Τώρα σπάνια είναι η περίπτωση για να μιλήσουμε για μεγάλη επιχείρηση, εκτός και αν κάποιος, εκτός αν κάποιος μετέξει πολύ μεγάλη επιχείρηση οικογενειακά. Και επίσης να δηλώσει στο τέλος ότι είναι ενήμερος για τον κανονισμό που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Ανάλογα είναι τα ερωτήματα, αν κάποιος διαλέξει το πλαίσιο του COVID, είναι αν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχει έχουν πάρει επιδοτήσεις, ποιες είναι, αν είναι προβληματική επιχείρηση, αυτό που σας είπα προηγουμένως με το κεφάλαιο, αν η επιχείρηση εξακολουθεί να παραμένει σε μια υπόθεση που λέγεται παράνομες επιδοτήσεις. Να πούμε τώρα ότι αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Στην Ελλάδα έχει υπάρξει το 2003 με ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν επιχειρήσεις με το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό. Απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σπάνια περίπτωση και αν τύχει σε κάποιο συνάδελφό σας, θα απευθυνθεί στον συνάδελφό μου, τον λογιστή, για να το λύσουν. Επίσης, αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τομείς, αγροτικά και τα υπόλοιπα, αν συντρέχουν περίπτωση αποκλεισμού για παραβάσεις εργατικού δικαίου, το μέγεθος και η σύμφωνη γνώμη ότι δέχεται τον κανονισμό του Υπουργείου. Μια και μιλάτε για αυτό, εγώ να μεταφέρω μερικές, μια ερώτηση η οποία ουσιαστικά το απαντήσατε πριν, απλώς παρατηρώ και στις ερωτήσεις ότι υπάρχει αυτή η παρεξήγηση ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή έχει σχέση με την επιστροφή πόρου. Αν θέλετε άλλη μια φορά να το διευκρινίσετε, γιατί μπαίνουν προφανώς συνεχώς μέσα στο καινούργιο, μέσα που παρακολουθούν, ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν έχει σχέση με προκαταβολή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου. Ήταν μια έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και στην πραγματικότητα συζητάμε για ένα δάνειο με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, ούτε 1%, το οποίο δίδεται μέσω του περιβόητου τάξης. Λέω τάξης γιατί δίδεται μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό δίδεται με αντίστοιχη υποβολή η οποία γίνεται στο έτοιμο.
Η δυσκολία που υπήρξε στον προηγούμενο κύκλο ήταν ότι ήταν εκτός επιλεξιμότητας οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν προσωπικό. Όσοι απασχολούσαν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση. Ας ελπίσουμε στον επόμενο κύκλο που θα ανοίξει τώρα τον Ιούνιο να γίνουν αποδεκτές. Μία ερώτηση και από μένα. Στην περίπτωση της επιστρεπτέας προκαταβολής, το κράτος μπαίνει σαν εγγυητή σε κάτι? Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί τα λεφτά διέδονται χωρίς καμία εγγύηση. Δεν χωρίς απαιτεί καμία. Κανένας εγγύηση. Άρα, αν κατάλαβα καλά, είναι, αν μπούμε τελικά, αν μπορέσουμε και μπούμε, θα είναι πιο καλό, πιο εύκολο δηλαδή να μπούμε στην επιστρεπτέα προκαταβολή παρά στο προηγούμενο δάνειο, ή δεν έχει σχέση? Από τη στιγμή που δεν χρειάζεται εγγύηση. Έχουμε μια διαφάνεια και θα έκλεινε η παρουσίαση. Ναι. Όχι, να τα απαντήσω όμως, για να μην μείνει μια και μηνύση. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μια διαδικασία που γίνεται πιο εύκολα, γιατί γίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν απαιτεί καμία εγγύηση, δεν απαιτεί την προσκόμιση κανός εγγράφου, υποβάλλει την αίτηση. Αν γίνει αποδεκτή, αν είσαι στους επιλέξιμους, έχονται τα λεφτά, ανοίγω παρένθεση, στο IBAN που έχουμε δηλώσει στο Τάξης. Συγγνώμη, έχουν τα λεφτά από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο IBAN που όχι από δηλώσει, τράπεζα. Όχι, από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο IBAN, επαναλαμβάνω, το λέω με χιούμορ, είναι αληθινό. Στο IBAN, το επαγγελματικό μας IBAN, μέχρι τώρα πληρώναμε από εκεί. Εκεί έρχονται τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, και είναι ένα δάνειο το οποίο έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο. Έχει περίοδο χάριτος μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Για να το πω, αν το κατάλαβα καλά, στην ουσία μας δίνει ένα δάνειο το κράτος, μας προκαταβάλλει δηλαδή ένα ποσό, το οποίο θα πρέπει μας να το... Μας δανείζει χαμηλότοκα για να αντέξουμε την οικονομική κρίση. Αν μου επιτρέπετε να πω τη διαφάνεια και μετά θα σας πω. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να θυμόμαστε? Να θυμόμαστε ότι υπήρξε η μείωση του ενοικίου για τους οδοντίατρους, έτσι, Απρίλιο και Μάιο. Να πω εδώ με αφορμή αυτό ότι... Για να το κάνεις αυτό έπρεπε να υποβάλεις μια αίτηση στο Εργάνε. Να πω με αφορμή αυτό ότι αν κάποιος πλήρωσε Απρίλιο και Μάιο ολόκληρο το ενίκιο, δεν το απαγορεύει η νομοθεσία να το συμψηφίσει με το ενίκιο του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Έχω μια τέτοια ερώτηση, αν θα υπάρξει μείωση ενίκιου για τον Μάιο. Για τον Μάιο υπάρχει ήδη, προβλέπεται. Μάλιστα. Προβλέπεται και όποιος το έχει πληρώσει εκ παραδρομής όλο, μπορεί να το συμψηφίσει, όπως λέει ο συνάδελφος, στον επόμενο. Τι επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας? Να έχουμε υπόψη μας ότι ήδη ανακοινώθηκε μία μείωση προκαταβολής φόρου για το 20. Δεν προσδιορίστηκε πώς θα υπολογιστεί. Το Υπουργείο εξήγηλε ότι θα γίνει επίσης με έναν αλγόριθμο, τον οποίο δεν δημοσιοποίησε, αλλά ξεκινάμε με δεδομένο ότι θα γίνει μία μείωση της προκαταβολής φόρου. Και επίσης θα ακολουθήσει ακόμα μιας μορφής δάνεια, μιας ακόμα μορφής χρηματοδότησης, έχει επίσης εξαγγελθεί, ήδη το προσχέδιο το γνωρίζουμε, από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, ας το πω εγώ σχήμα λόγου, ΤΕΠΗΧ 3. Δεν είναι από το ΤΕΠΗΧ 3, είναι από το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Τι διαφορετικό θα έχει από αυτό που υπήρχε τώρα? Όπως είπαμε προηγουμένως, στο ΤΕΠΗΧ για να πάρεις λεφτά, υποβάλεις την αίτηση, τα παίρνεις και διαπραγματεύεις απευθείας με την τράπεζα, όπου η επιδότηση η οποία έχεις είναι η επιδότηση των τόκων για την πρώτη διετία. Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα πάμε ανάποδα. Η ενίσχυση η οποία θα υπάρξει θα ξεκινάει ένα βήμα πιο μπροστά. Θα εγγυάται το κράτος κατά 80% την επιστροφή του δανείου στην τράπεζα. Άρα η τράπεζα, αν ζητήσει εγγυήσεις από αυτόν που θα χρηματοδοτήσει, θα ζητήσει μόνο για το 20%. Όχι για επιπλέον ποσά. Και στη συνέχεια, έξω από αυτή την εγγύηση, θα υπάρχει και επιδότηση επιτοκίου. Δεν λέω ακριβώς ποιο είναι το ποσό, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει ένας συνυπολογισμός της επιδότησης του ενός μέρους της εγγύησης του κεφαλαίου που εγγυάται το ελληνικό δημόσιο και το επιτοκίου, για να μην ξεπεράσουν κάποια όρια. Αυτό λοιπόν θα αναλυθεί μόλις θα βγει η προκήρυξη. Μία υποερώτηση πάνω σε αυτό. Το 20% που θα ζητήσει που θα θέλει εγγύηση η τράπεζα θα είναι με τη μορφή κατάθεσης του ποσού, δέσμευσης, ακινήτου, προσημείωσης. Αυτό εξαρτάται από το τι θα επιλέξει η τράπεζα. Όπως ξέρετε και στο ΤΕΠΗΧ, που μπορεί να ζητήσει η τράπεζα εγγύηση, δεν είναι υποχρεωτικό να ζητήσει προσημείωση οτιδήποτε. Πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από τις τράπεζες είναι ότι δεν προσφεύγουν εύκολα στα ακίνητα.
επειδή είμαστε μια χώρα που προέρχεται από μια δεκαετή κρίση με μια μεγάλη ακίνητη περιουσία, μια και οι πολίτες, οι Έλληνες, το 85% είναι ιδιοκτήτης ακινήτων, τον οποίο όμως τα περισσότερα είναι προσημειωμένα ή υποθηκευμένα, οι τράπεζες τώρα μπαίνουν σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο. Να αξιολογήσουν την αξιοπιστία του, την πιστοτική ικανότητα του ανθρώπου που συναλλάσσονται, που χορηγούν, και επίσης να συζητήσουν μαζί του πιθανό και άλλο σενάριο. Παραδείγματος χάρη, ότι αν ένας οδοντίατρος μπορεί να του πούν, ωραία, θέλω το μηχανηματάκι, το περιβόητο POS, να το φέρει σε μένα. Είναι ένα εργαλείο συνεργασίας με την τράπεζα. Και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο προσέλκυσης πελάτη. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ένας διευθυντής μιας τράπεζας και επιθυμούσα να συνεργαζόμουν με τους οδοντίατρους, το εξέταζα. Σοβαρά. Θα του έλεγα δηλαδή ότι στα κριτήρια συνεργασίας μου θα ήταν να μην σου ζητήσω εγγύησεις, αλλά θα ήθελα να μου φέρεις το POS σε μένα για να έχω μια ισορροή. Ναι. Και για την αξιοπιστία σου. Να ολοκληρώσω λοιπόν, γιατί εδώ τελειώνω την παρουσίαση, να σας ευχαριστήσω γι' αυτό και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι όταν κανείς συζητάει για αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο αναλύσαμε στη χώρα είναι περίπου ίδιο με αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν αναπτύσσεται μια τάση, όπως είπαμε, να ενισχυθούν οι χώρες για τις θέσεις εργασίας και επιχειρηματικότητα. Αυτό μέχρι στιγμής έχει πάρει τις εξής μορφές. Η πρώτη μορφή ήταν το περιβόητο πακέτο των 540 δις, το οποίο ήταν τρία υπομέρη. Μέρος πρώτο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται SURE, αφορά την ασφάλεια, θα πάει για την ενίσχυση της απασχόλησης, θα είναι περίπου 100 δις για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξουν περίπου 240 δις τα οποία θα δοθούν με τη μορφή των κεφαλαίων και άλλα 200 δις τα οποία θα δοθούν με τη μορφή της ενίσχυσης. Και έξω από αυτό είναι η περιβόητη ιστορία των 500 δις που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το Ταμείο Ενίσχυσης, Αλληλεγγύης, όπως θέλετε να στονοματίσουμε, να δούμε τι όνομα θα πάρει. Γι' αυτό. Επειδή πολλοί διερωτώνται τι αντιστοιχεί στη χώρα, θέλω να σας πω ότι ιστορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο είναι τα κριτήρια με τα οποία κανείς κατανέμει τα χρήματα. Είτε η συμμετοχή στην οικονομία κοινώς, ποιο είναι το ΑΕΠ και πόσο συμμετέχει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Να πούμε ότι η Ελλάδα, η οικονομία μας είναι περίπου το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα στα 500 δις για τα οποία συζητάμε θα ήταν περίπου 10 δις. Δεν είναι μικρό νούμερο για την Ελλάδα, είναι ένα σεβαστό νούμερο. Και η δεύτερη παράμετρος, πώς συνήθως υπάρχει, είναι η περιβόητη στρατηγική της σύγκλησης, η οποία είχε αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 90, όπου ενισχύονται οι μικρότερες χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που τώρα έχει. Το έχει αναδείξει πάρα πολύ ψηλά και η Ιταλία, μια και είναι η πιο πληγής χώρα, η οποία θέτει θέμα να ενισχυθούν περισσότερο οι χώρες οι οποίες επλήγησαν. Η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα ότι μπορεί με αφορμή τον COVID να μην έχουμε πληγή, αλλά προερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνυπολογιστεί. Νομίζω ότι πρόεδρε γραμματέα μου δεν. Ωραία. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήσασταν χήμαρος και πληροφόρησης. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις γενικές. Κάποιες αφορούν τη μείωση ενοικίου, η οποία είπαμε ότι ο Μάιος συνυπολογίζεται, αλλά χρειάζεται νέα αίτηση στο εργάνη ή η αρχική αίτηση. Όχι. Δεν χρειάζεται νέα αίτηση. Με την αίτηση που ήδη υπάρχει, μπορεί να θα είναι μειωμένος και ο Μάιος. Κατά 40%. Αν έχει ήδη πληρώσει, είπατε ότι θα συνυπολογιστεί. Θα συμψηφιστεί με το ενίκιο του επόμενου μήνα. Εξαιρετικά. Υπάρχει μια ανησυχία, κάτι που μας ερεθίζει όλους, είναι το τέλος επιδευματία και ρωτάνε συναδελφοί μου αν το τέλος επιδευματία είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το στοχεύσουμε για μείωση, για απαλυφή ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε κάποια άποψη πάνω σε αυτό. Θες να πεις κάτι, κύριε Μπέρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαρροή για διαγραφή ή για μείωση του τέλους επιδευματός. Εκεί που έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή και κατά τη γνώμη μου είναι οι κλάδες σαν και εσάς πρέπει να πιέσουν ο αλγόριθμος να είναι τέτοιος που να μην επηρεάζεται μόνο από τον κύκλο εργασιών. Τι εννοώ. Mm-hmm. Πρέπει να λάβουμε μια παράμετρος που κατά τη γνώμη μου σημαντική είναι ότι το ότι δεν έχει κανείς μείωση κύκλου εργασιών δεν σημαίνει και ότι εισπράττει όλα τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αν εγώ σε ασθενής επισκεφθώ έναν οδοντίατρο, μπορεί και να μην έχω λεφτά να τον πληρώσω. Ο οδοντίατρος τυπικά από τον νόμο είναι υποχρεωμένος και την ώρα να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών και είναι υπό αμφισβήτηση αν θα τα εισπράξει εμπρόθεσμα, γιατί θα εξαρτηθεί από το αν έχω εγώ την οικονομική δυνατότητα. Επειδή δεν πολύ συχνά είναι
είναι, η σχέση μας είναι και πιο οικογενειακού χαρακτήρα ή με τον οδοντίατρο να αποκτούμε και μια άλλη προσωπική σχέση, πολλές φορές του λέμε κράτα και όταν θα έχω θα σου δώσω. Σωστά. Αυτό είναι μια παράμετρο που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί αποδείχθηκε ότι μέχρι τώρα στους αλγορίθμους που συνέντεξε το Υπουργείο δεν το είχε λάβει υπόψη. Η γνώμη μου λοιπόν είναι να ασκηθεί μια πολύ μεγάλη πίεση να μειωθεί ή να είναι πολύ πιο απόλυτος στη μείωση της προκαταβολής φόρου παρά στο τέλος του επιδέματος, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει ανοίξει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να κάνω κι εγώ μια γενικότερη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο συναδέλφους, γιατί επιστήμονες είστε στον ίδιο καζάνι βράζουμε. Με αφορμή την πίεση που μας προτείνατε, κύριε Πανοζάχο, να απευθυνθούμε προς το Υπουργείο για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου και του αλγόριθμου κτλ. Τι θα προτείνατε σαν, και σαν παλιός συνδικαλιστής και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τι θα προτείνατε, ποιες κινήσεις κατεύθυνσης να έχουμε σαν σύλλογος και φυσικά σαν ομοσπονδία γενικότερα, για την πίεση στο να κατευθυνθούμε και στο ΤΕΠΙΧ και στην μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ας τα κάνουμε τρία κομμάτια διαφορετικά. Αν λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι εγώ είμαι οπαδός, τώρα μου επιτρέπετε να το γυρίσω στο συνδικαλισμό. Λοιπόν, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι σε αυτές τις διαδικασίες οι επιστημονικοί φορείς πρέπει να μάθουν συνυπάρχουν και λειτουργούν. Όχι γιατί είναι ομοίοι επαγγελματίες, αλλά γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ίδια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους στους χώρους αυτούς. Το απέδειξε, επαναλαμβάνω, με αφορμή του COVID η ιστορία με τα 600 ευρώ, με τα βάουτσερ. Και θεωρώ ότι η συνέργεια πολλών επιστημονικών φορέων με κοινή στρατηγική είναι πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποια πρέπει να είναι η στρατηγική, θα σας πω ότι πρέπει να είναι σε τρία σημεία. Σημείο πρώτο, προκαταβολή φόρου. Θεωρώ σημαντικό γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει, μιλάμε για 95% έτσι. Δηλαδή, ότι αν είναι να πληρώσετε 5.000 φόρο, πληρώνετε συν 95%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα, συγγνώμη, εκεί τι να πιέσουμε, να μειωθεί πολύ, να πάει δηλαδή... Σχεδόν και να εξαλειφθεί. Ναι. Να σας εξηγήσω και γιατί. Η μείωση προκαταβολής φόρου δεν αποτελεί μείωση των εσόδων του κράτους διαχρονικά, αλλά αποτελεί μείωση εσόδων του κράτους μόνο φέτος. Γιατί ό,τι πληρώνετε φέτος θα φαίνεται του χρόνου. Αυτό στην δημόσια λογιστική και στους κανόνες με τους οποίους στηρείται, γιατί είναι μια μορφή cash flow, ταμιακό ρόλ, δημιουργεί ένα θέμα. Αλλά από τη στιγμή που η πολιτεία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει να ενισχύσει το επιχειρήν και άρα η αυτοαπασχολούμενη είναι μια ιδιαίτερη μορφή επιχειρηματικότητας, αυτό θα αποτελούσε ένα εργαλείο. Δηλαδή θα άφηνε διαθέσιμα χρήματα στους ανθρώπους να επιβιώσουν όταν, όπως είπαμε προηγουμένως, κινδυνεύουν από τις επισφάλειες που θα αποκτήσουν από την πελατεία τους. Η δεύτερη παράμετρος, κατά τη γνώμη μου, είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, ο επόμενος κύκλος. Θεωρώ ότι όσο αποκλείονται οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς που δεν απασχολούν, αυτό αποτελεί μία... το θεωρώ ότι αποτελεί ένας αποκλεισμός μιας μεγάλης κοινωνικής επιχειρηματικής ομάδας και είναι σαν να εθελοτυφλεί κάποιος απέναντι σε μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πάρα πολλοί. Να πω εδώ με αφορμή κάτι να ξέρετε, ότι υπάρχει μια παρερμηνία πολλές φορές στη λέξη ελεύθεροι επαγγελματίες. Πολύ συχνά, θα πω τώρα ένα-δύο επαγγέλματα, να μην παρεξηγήσουν. Λέγες, καλά, δεν είναι και ο ταξιτής ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν είναι και το συνεργείο επιχειρήσεων. Θέλω να σας πω ότι στα αντικείμενα, τα δημόσια και με αφορμή το COVID και πιο μπροστά, όταν χρησιμοποιείται η έκφραση του ελεύθερου επαγγελματία, δεν είναι. Αυτοί θεωρούνται επιτιδευματίες που ασκούν το επιχειρήν με ατομική επιχείρηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες στα φορολογικά κείμενα είναι συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται απόλυτα στον παλαιότερο φορολογικό νόμο, στον 2238, στο άρθρο 48. Εκεί λοιπόν λέει ένα-ένα τα επαγγέλματα. Και ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα? Είναι επαγγέλματα αυτά που ονομάζουμε εμείς επιστήμονες. Γιατρός, οδοντίατρος, λογιστής. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει πτυχίο του τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει στη φορολογική νομοθεσία ελεύθερος επαγγελματίας που δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Και τι χαρακτηριστικό έχει, ότι η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα ασκούν ατομικά το επάγγελμα. Όταν λοιπόν τους εξαιρείς από την επιστρεπτέα προκαταβολή, εξαιρείς μια μεγάλη ομάδα του επιχειρήν και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει στον επόμενο κύκλο να το... Συγγνώμη, άρα δηλαδή το επιχείρημά μας, ένα από τα επιχειρήματά μας είναι ότι βοηθώντας τον αυτοαπασχολούμενο ελεύθερο επαγγελματία, οδοντίατρο, ο οποίος μπορεί να μην απασχολεί κάποιο άτομο στην επιχείρησή του, βοηθάμε γενικότερα στην ανάταξη της οικονομίας. Γιατί τα λεφτά που θα πάρουμε θα ξαναεπιστραφούν στο μεγαλύτερο ποσοστό πίσω. Τα στοιχεία το με τα στοιχεία που έχουμε από τα βάουτσαρ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτό που μας επιστήμονες εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου, γιατί τώρα λίγη πάνω, περίπου σε 160.000. 160.000 σε μια κοινωνική ομάδα 800.000, γιατί τόσοι είναι περίπου οι άνθρωποι που ασκούν το επιχειρήν στην Ελλάδα, μιλάμε για το 1/4. Αν όχι για το 25%, μιλάμε σίγουρα για το 20%. Γιατί αν το κάνεις 800.000, το 20%. Οι άνθρωποι αυτοί ως συνήθως είναι η περιβόητη μεσαία τάξη στη χώρα. Η μεσαία τάξη ως συνήθως στατιστικά στη χώρα έχει διατηρήσει υψηλά ή διατηρεί σχετικά σε ένα επίπεδο την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση επηρεάζει το ΑΕΠ της χώρας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και μέσα από αυτό τροφοδοτεί την οικονομία. Αν λοιπόν ο δουλειάτρος τους περιορίσει στο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ με την διαγραφή της προκαταβολής φόρου το αυξάνει στο διαθέσιμο εισόδημα, τότε του δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει αυτός μέσα από την ιδιωτική κατανάλωση, τηρώντας δηλαδή τις συνήθεις συναλλακτικές του συνήθειες, από πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ ή πηγαίνοντας στην αγορά να ψωνίσει, του δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να τροφοδοτήσει την οικονομία. Και επειδή όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 160.000, περίπου είναι 20%. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είχε να κάνει με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Θεωρώ ότι η ιστορία το ότι εξαιρέθηκαν οι ατομικές επιχειρήσεις ήταν ατόπιμα. Ήταν ατόπιμα, δεν μελετήθηκε σωστά. Δηλαδή, όταν εξαιρείς μόνο για τους επιστήμονες το 20% του επιχειρήν, σημαίνει ότι βγάζεις απ' έξω μια μεγάλη ομάδα. Και επειδή τα ποσά δεν είναι τεράστια, από ό,τι είδατε, η επιστρεπτέα προκαταβολή, κατά τη γνώμη μου, είναι φωτογραφημένη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, 30 χιλιάρικα ευρώ σε μια επιχείρηση που αποσχολεί 20 εργαζομένους. Ναι, είναι αφισβητούμενο να κάνει τον βοηθήσει. Έναν όμως οδοντίατρο τα 20 χιλιάρικα θα του περάσουν πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό να πάει να πάρει ένα μηχάνημα, από το να διατηρήσει το οδοντιατρία του όπως πρέπει τώρα που θα πέσει, ελπίζω να μην θα αντέξει στην επερχόμενη, μακάρι να μην έρθει κρίση. Αν εμένα με ρωτούσατε, θα έλεγα ότι έπρεπε η επιστρεπτεία προκαταβολή να φωτογραφηθεί για τους όλους τους επαγγελματίες και το ΤΕΠΗΧ να πάει σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους ανθρώπους, γιατί αυτοί έχουν ανάγκη από μεγαλύτερα ποσά. Όπως είδαμε λοιπόν στην επιστρεπτεία προκαταβολή, το ποσό ήταν 30 χιλιάρικα. Μια επιχείρηση που απασχολεί 40 άτομα. Δωρονάδο. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Και άρα, ο τρίτος τρόπος, το τρίτο σημείο πίεσης. Και το τρίτο σημείο πίεσης είναι ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν, να αποκτήσουμε εμπειρίες, ο τρόπος με τον οποίο αποζημιώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαγγελματίες οι οποίοι οδηγήθηκαν στο κλείσιμο της δραστηριότητάς τους. Να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πλειονότητα των χωρών επέλεξε όχι οριζόντιο μέτρο, είτε 600 είτε 800, αλλά ποσοστιαίο επί των εισοδημάτων. Δηλαδή το κράτος ήρθε και σε αποζημίωσε στο 70, στο 80%, στο 60%. Δεν ακολουθήθηκε μια οριζόντια πολιτική, αλλά ακολουθήθηκε μια πολιτική ποσοστία. Το Υπουργείο, γιατί το είπα τώρα αυτό. Γιατί το Υπουργείο, από ό,τι φαίνεται, στην εργασία, στην απασχόληση, στους μισθωτούς, για τον Ιούνιο και μετά, ακολουθεί αυτή την επιλογή. Ακολουθεί την επιλογή δηλαδή να ενισχύσει την απασχόληση και ταυτόχρονα να το κάνει με ποσοστιαίο τρόπο. Ότι αν ο Δημήτρης, λέω εμένα, έπαιρνε 1.000 ευρώ και εργάζομαι μισό μήνα, άρα θα πάρω από την επιχείρησή μου 500 ευρώ, έρχεται και μου δίνει ποσοστό των άλλων 500, μου δίνει το 60% 300 ευρώ. Αν ο Γιώργος έπαιρνε 1.500 ευρώ και δουλέψει 15 μέρες και πάρει 750 από την επιχείρηση, θα τον δώσει το 60% των 750. Είναι μια λογική εξήγηση, λοιπόν. Γιατί με αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει και ως επιδευματίες. Έτσι ώστε να έχει ένα κίνητρο και για να μην υπάρχει μια οριζόντια επιλογή η οποία δεν νομίζω ότι είναι αποδοτική. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος μας πιέζει λίγο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να δώσω και τον λόγο και στον Γιώργο του Παπαδόπουλο και εσείς να συμμετέχετε πολύ πολύ ευχαρίστως.
να κάνουμε και λίγο μια αναδρομή τι έχει γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Όλοι γνωρίζουμε ότι είχαμε τη δυνατότητα είτε να πληρώσουμε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές αν ήμασταν συνεπείς ή να τις μεταφέρουμε για αργότερα, πόσο αργότερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πότε ξεκινάει αυτή η υποχρέωση, πώς θα πληρωθούν αυτά, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν γενικά και με τη μείωση ενοικίου και ό,τι άλλη βοήθεια υπάρχει γενικά για τον μέσο Έλληνα οδοντίατρο μέλος του συλλόγου. Να ξεκινήσουμε με τις εισφορές που δίνουμε στο Ταμείο, οι οποίες έχουν έκπτωση 25% σε περίπτωση που πληρωθούν εμπρόθεσμα, αλλιώς μπορούμε να τις μετακυλήσουμε για 4 μήνες αργότερα. Η έκπτωση αυτή ίσχυε και για τον Μάρτιο, με την προϋπόθεση ότι θα πληρωθεί μέχρι 5 Μαΐου το ποσό. Ισχύει και για τον Απρίλιο, αν θα πληρωθούν στα διαστήματα που προβλέπει ο νόμος, τέλος Μαΐου. Η έκπτωση του 25%. Για τις υποχρεώσεις αυτούς που απασχολούν προσωπικό, οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να πληρωθούν και αυτές με έκπτωση, αλλιώς να ξεκινήσουμε τον μήνα Μάρτιο, να τον πληρώσουμε τον Αύγουστο και ούτω καθεξής. Ο Απρίλιος να πάει το Σεπτέμβριο και να πληρωθεί και σε τρεις δόσεις. Όχι εφάπαξ, αλλά σε τρεις δόσεις. Εκείνο τον μήνα θα πληρωθεί και ο Αύγουστος. Και ο μήνας που τρέχει και ο μήνας που έχει μεταπηδήσει. Άρα τότε θα αντιμετωπίσει διπλά το έξοδο του Αυγούστου και του Μαρτίου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, πάμε το ένα κομμάτι ασφαλιστική εισφορά του οδοντιάτρου. Ακριβώς. Θα πληρωθεί αν δεν ακολουθήσει το δρόμο του 25% μείωση λόγω της έγκαιρης πληρωμής και ακολουθήσει να μην πληρώσει. Mm-hmm. Η πρώτη δόση θα την πληρώσει για τον μήνα του Μαρτίου που έπρεπε να πληρώσει, του Φεβρουαρίου δηλαδή την εισφορά, mm-hmm. τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Ωραία. Για τον εργαζόμενό του θα πρέπει να την πληρώσει τον Αύγουστο την πρώτη δόση. Τον Αύγουστο την πρώτη δόση. Άρα έχει διαφορά ένα μήνα, ο εργαζόμενος με τον ιδιώτη οδοντίατρο. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος θα πληρωθεί η πρώτη δόση του Μαρτίου στην ουσία. Αυτά που θα πληρώνουμε τέλη Μαρτίου. Ακριβώς. Σε τρεις δόσεις, άρα δηλαδή οι τρεις μήνες που έχουμε μέχρι τώρα τα δεδομένα θα πληρωθούν στην ουσία σε 9 μήνες. Σε 9 μήνες. Σε 9 μήνες. Κάθε δόσεις μήνα από τρεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Ήσασταν χύμαροι στις πληροφορίες. Πιστεύω ότι έχουμε βοηθήσει τους συναδέλφους μου. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζω ότι μας παρακολουθούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε ένα ελεύθερο link προς όλους τους οδοντιάτρους και θέλω να πιστεύω ότι είχαν την ευκαιρία και να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχαν την ευκαιρία να μας κάνουν τις ερωτήσεις και να τις μεταφέρουμε τις ερωτήσεις. Θα είστε στη διάθεση του Συλλόγου, όποτε έχουμε ερωτήσεις να σας τις απευθύνουμε και πιστεύω ότι κρίνοντας σήμερα από την πολύ ενεργή συμμετοχή σας, και νομίζω ότι θα μας απαντήσετε με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αν μου επιτρέπετε πρώτα να πω μια κουβέντα για να μην μείνει η εικόνα. Να πούμε στους συναδέλφους σας ότι αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ήδη, Γιώργο, στις 400-430. 400 και κλείνω και 7 πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου. Σε ένα σύλλητο νούμερο δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί, με τροποποιήσεις, ερμηνείες κ.ο.κ. Να έχουν υπόψη λοιπόν οι συνάδελφοί σας ότι ό,τι είπαμε σήμερα ισχύει σήμερα, αυτή τη στιγμή, και υπάρχει πάντα το μικρό ενδεχόμενο αύριο κάτι να έχει αλλάξει. Και πόσα πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα. Να τα νερεί όλα, όχι, αλλά μερικά από αυτά να τα αναθεωρεί. Το λέω αυτό γιατί κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση για την επιστρεπτή προκαταβολή του Ιουνίου και για τον επόμενο κύκλο του ΤΕΠΗΧ ή και του Ταμείου Εγκυοδοσίας. Είπαμε όλα όσα ξέρουμε σήμερα. Ακριβώς. Πάντως οφείλουμε εμείς από την πλευρά μας ως συνδικαλιστές να κατευθύνουμε την πίεσή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου ένα τέτοιο εργαλείο όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή να μην πάει άπατο σε εμάς. Είναι κρίμα να εξαιρούμαστε γιατί δεν πάβει να είμαστε η ραχοκοκαλιά της αυτής της επαγγελματικής ομάδας. Είμαστε 160.000, όπως είπατε, δεν είμαστε μόνο εμείς οι οδοντίατροι, είναι οι δικηγόροι, είναι οι γιατροί, είναι και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι επιστήμονες. Είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και σαν τέτοιο πρέπει να πιέσουμε. Θα συντονίσουμε λοιπόν τις κινήσεις μας μαζί με τους άλλους συλλόγους, προκειμένου να πιέσουμε τα αρμόδια Υπουργεία και αυτή την υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε και στους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Εγκαινιάσαμε σήμερα μια καινούργια μέθοδο επικοινωνίας. Γνωρίζετε όλοι για τις πολύ επιτυχημένες διημερίδες που κάναμε στα ξενοδοχεία. Ελπίζουμε ότι αυτές οι μέρες θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, αλλά μέχρι να επιστρέψουν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο διαδίκτυο και όλες οι επιστημονικές μας δραστηριότητες θα γίνονται από εδώ και πέρα μέσω του διαδικτύου, μέχρι να μας επιτρέψουν την προσωπική επαφή.
και θα τα πούμε ξανά από κοντά κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες θα είναι σωστές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό βράδυ. Και εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς φίλους, συνεργάτες, τον κύριο Παναζάχο Δημήτρη, τον κύριο Παπαδόπουλο Γιώργο, για την πολύτιμη συμμετοχή τους, η οποία μας άνοιξε τα μάτια, μας έδωσε ιδέες, μας έκανε πιο δυνατούς και μας έδωσε και πολλές ιδέες για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα σε ευχαριστήσουμε και πάλι και ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους που παρακολούθησαν αυτή την παρουσίαση του webinar.